Και γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Pero también sabemos que tenemos una oportunidad. Ξέρουμε όμως ότι έχουμε μια ευκαιρία. Ante uno de los mejores equipos que puede haber en este momento en conference. Απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες, τους καλύτερους αντιπάλους που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του conference. Pero si tenemos esa oportunidad, la vamos a ir a buscar. Όμως, εάν έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα την κυνηγήσουμε. Y esa es la garantía que tenemos nosotros. Και αυτή είναι η εγγύηση που μπορώ να δώσω. Y los fans, la gente que va a venir a vernos mañana, saben exactamente eso. Και οι φίλαθλοι, οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας δούνε αύριο, ξέρουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Que el partido es difícil. Ότι ο αγώνας είναι δύσκολος. Pero que tenemos una oportunidad. Αλλά ότι έχουμε μία δυνατότητα, μία ευκαιρία. Y que esa oportunidad la vamos a buscar y la vamos a pelear todo el partido. Και ακριβώς αυτή την ευκαιρία θα την κυνηγήσουμε στη διάρκεια όλου του παιχνιδιού. Έλα, Γιώργο. Ένα λεπτό, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κόουτς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του αύριο το βράδυ και γενικότερα τι θα πρέπει να προσέξει κόντρα σε αυτή την πολύ καλή λάνς που είδαμε στη Γαλλία. En Lens es un equipo completo. Η Lens είναι μια ομάδα πλήρης. Un equipo que ataca bien cuando construye. Η οποία επιτίθεται καλά όταν κτίζει. Es peligroso cuando nosotros estamos atacando porque contraataca muy bien. Επικίνδυνο όταν εμείς επιτιθέμεθα, διότι εκείνη κάνει καλές αντεπιθέσεις. Así vino el segundo gol. Έτσι ήρθε και το δεύτερο γκολ. Es peligroso cuando presiona porque presiona muy fuerte. Και είναι επικίνδυνη όταν πιέζει, διότι πιέζει με δύναμη, πιέζει δυνατά. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser un equipo que está a la altura de la competencia. Άρα και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε μια ομάδα η οποία θα σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Tenemos que defender bien cuando ellos construyen. Πρέπει λοιπόν όταν εκείνοι κτίζουν, όταν εκείνοι οικοδομούν, εμείς να αμυνθούμε καλά, να αμυνθούμε σωστά. Tenemos que ser muy buenos cuando estemos atacando para no permitirle el contraataque de ellos. Και επίσης όταν επιτιθέμεθα πρέπει να είμαστε καλοί για να μην επιτρέψουμε τις αντεπιθέσεις του αντιπάλου. A pesar de que ellos son un equipo muy físico, pero debemos hacerlo bien nosotros. Και αν και είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πολύ καλά. Y cuando ellos quieran presionar, nosotros poder encontrar dónde están los espacios para poderlo atacar y hacer que el equipo sufra. El equipo rival sufra nuestros ataques. Όταν εκείνοι πιέζουν, να βρούμε εμείς από την πλευρά μας τους χώρους μας, ώστε να τους κάνουμε εμείς να υποφέρουν στις δικές μας επιθέσεις. La clave del partido es creer. Το κλειδί αυτού του αγώνα είναι η πίστη. Por momentos nos va a salir bien y por momentos el equipo rival lo va a hacer mejor que nosotros. Σε κάποιες στιγμές τα πράγματα για τους αντιπάλους δεν θα εξελιχθούν καλά, αλλά θα υπάρξουν και άλλες στιγμές που οι αντίπαλοι μπορεί να κάνουν τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Lo importante es creer en nosotros. Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση. Να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. En nuestras posibilidades y en nuestras opciones. Στις δυνατότητες που έχουμε και στις λύσεις που έχουμε. Μάλιστα, αυτά είπε. Ελπίζω το Σούφρα να μην είναι προφητικό. Η Σούφρα είναι... Ναι, υποφέρω. Υποφέρω. Σοφρίρε είναι σε ιταλικά. Τι, αιμορροίδες έχει. Όχι, υποφέρω. Ναι. Λοιπόν, αυτός τώρα κατάλαβε, δεν χαζός, στο ποδόσφαιρο χρόνια, ξέρει ότι είναι outsider. Το είπε με κομψό τρόπο. Δηλαδή το είπε με tact. Είμαστε outsider. Βλέπει μαύρο αμάξι στον δρόμο, αυτός τώρα που οδηγάει, και του έρχεται στο νου οι μαύροι στα καφ που φεύγουν βολίδα, σαν να κυνηγάνε υποποτάμους στον Ήλο. Αυτός. Είναι, ίσως να τους κυνηγούν οι υποποταμοί. Και ίσως αυτός ο φόβος του να τον αναγκάζει να γίνει πιο συντηρητικός στο παιχνίδι, δηλαδή να παίρνει κάποια ρίσκα με μέτρο. Σίγουρα θα είναι πιο βελτιωμένος. Αυτά που είδε στο 5-3-1, πιστεύω τον τρόμαξαν περισσότερο. Στο 5-3-1 αυτονών τον τρόμαξαν περισσότερο. Εάν 3-5-2. Ωραία. Εάν αυτός... Εδώ ναι, είναι μια πιθανή δεκάδα. 3-5-2 χωρίς τα δύο από τα τρία βασικά στόπερ. Ναι. Τον Μεντίνα και τον Ντάμσο. Σκοπός είναι να φτάσει η μπάλα στους τρεις στόπερ. Αυτή είναι η ιστορία.
Τώρα, εάν παίξει, να κάνω μια πρόβλεψη εγώ, εάν παίξει 4-2-3-1 με τον Μπακασέτα, τον Αράο και τον Τζέριν, θα μπαίνουν οι μαύροι, οι χαφ, κατά ρυπάς. Εκτός κι αν αμυνθεί σε 4-5-1, προσπαθήσει να φύγει αυτός με αντεπιθέσεις, γιατί έχει δύο γρήγορους παίκτες και τον Ιωαννίδη να βγαίνει σε χώρο να τους κάνει κατά συνθήκη φορ. Ο Μπακασέτας για μένα είναι καρκίνωμα σε αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσει 4-2-3-1. Εδώ βλέπουμε και ένα δεύτερο σενάριο, πιο συντηρητικό ή πιο ρεαλιστικό, αν μπορούμε να πούμε. Αυτό το σχήμα, ναι, και αμυντικά είναι καλύτερο, με λίμπερο τον Αράο στα χαφ, τον Τζέρι και τον Μαξίμοβιτς. Έχει δύο γρήγορους ποδοσφαιριστές. Βέβαια ο Πελίστρη και ο Τετέ είναι καθαρόιμα winger και δεν μπορούν να κάνουν την κίνηση που έκανε το δεκάρι του Ολυμπιακού. Ναι, σε αυτή την εντεκάδα μπορεί να την κάνει ο Τσέριν την κίνηση αυτή, έτσι. Ή και ο Ιωαννίδης βγαίνοντας, ναι, σε μεγαλύτερο, ναι, χώρο. Νομίζω ότι αυτός ο σχηματισμός, τουλάχιστον αμυντικά, είναι πιο προσεκτικός.